Δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε τον Gazeta Women Summit εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκοπός μας είναι να δώσουμε το βήμα και να ακουστεί η φωνή όλων των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Γιάννη Μόραλη, Δήμαρχο του Πειραιά, ο οποίος υποστήριξε την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και είναι δίπλα μας. Και νομίζω ότι έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο κόσμος έχει δείξει μεγάλη ανταπόκριση, ο κόσμος του αθλητισμού. Και αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε ως Gazeta Women, να προβάλλουμε υγιή πρότυπα για τα νέα κορίτσια και να προβληματίζουμε, αν θέλετε, με τα θέματα που υπάρχουν στο γυναικείο αθλητισμό, να ακούμε ιστορίες που εμπνέουν. Και νομίζω ότι, ξέρω, έχω και λίγο άγχος και είμαι και συγκινημένη, γιατί σήμερα έχουμε είναι ειδικό αφιερωμένο πάνελ στο μπάσκετ γυναικών, το οποίο έχουμε αναλάβει και τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ γυναικών στο ΣΕΦ. Και για μένα είναι, ως πρώην μπασκετμπολίστρια, είναι πολύ μεγάλη στιγμή και αισθάνομαι ότι θα κάνουμε ένα reunion εδώ στο Θέατρο του Πειραιά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να το καλύψετε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ότι τα έσοδα σήμερα θα πάνε για φιλανθρωπικές δράσεις, δεν είναι? Ακριβώς, τα έσοδα των εισιτηρίων θα, σε συνεργασία με τη Humanity Greece, στην αλυσίδα αλληλεγγύης, μας έχουν ήδη στείλει 5 σχολεία, τα 2 εκ των οποίων είναι ειδική εισαγωγή, προκειμένου να εξοπλίσουμε με αθλητικό εξοπλισμό κάποια σχολεία της Θεσσαλίας που καταστράφηκαν λόγω των πλημμυρών. Η χαρά μας για το δεύτερο συνέδριο του Gazeta Woman έγινε και πέρσι. Νομίζω τα συμπεράσματα αλλά και η διοργάνωση ήταν εξαιρετικά. Που δεν είχαμε διστάσει καθόλου να ξαναδώσουμε το Δημοτικό Θέατρο, να γίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το συνέδριο αυτό εδώ, το οποίο αφορά κυρίως το γυναικείο αθλητισμό, αλλά και όχι μόνο. Αφορά τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ άντρων και γυναικών στον αθλητισμό, αφορά την έμπνευση και είναι και αφιερωμένο στο γυναικείο μπάσκετ. Στη λογική ότι έχουμε το Euro του 2025 για το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα και στο ΣΕΦ, στο Ειρηνής και Φιλίας στον Πειραιά. Άρα αφιερωμένο στο γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον στους ομιλήτριες και ομιλητές. Αν δείτε και το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική. Πρώην αθλητές, ενεργοί αθλητές, άντρες, γυναίκες. Ο κύριος Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα βγει την Ελβετία νομίζω να μιλήσει. Ένα πλήρες πρόγραμμα και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλουμε το Δημοτικό Θέατρο να είναι χώρος πολιτισμού και νομίζω ότι και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και ειδικά τα συνέδρια αυτά πραγματικά νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τον πολιτισμό, με την ευρεία έννοια. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που είναι ενεργό το Δημοτικό μας Θέατρο. Να ευχαριστήσω τη Βάση του Νικοπολίδη με την οποία συνεργαστήκαμε και πέρσι και φέτος για αυτήν την όμορφη διοργάνωση και εύχομαι στο Gazeta Woman ZR ότι καλύτερο. Τον αθλητισμό υπάρχουν, είναι η αλήθεια, αρκετά κενά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια αρχικά στους διοργανωτές για το δεύτερο. Εύχομαι και του χρόνου να γίνει και ειδικά εδώ πέρα στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ένα από τα ομορφότερα θέατρα της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή των γυναικών, ειδικά σε έναν χώρο όπως είναι ο αθλητισμός, όπου είναι δύσκολο, ειδικά σε θέσεις διοίκησης, να υπάρχει ισότητα, ισονομία και ίσες ευκαιρίες ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Σήμερα στο πάνελ το οποίο θα μιλήσουμε για την ισότητα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδείξει πολλές και διαφορετικές πτυχές. Έχουν γίνει ήδη αρκετά βήματα και δεν θέλω να μείνω στο νομοθετικό πλαίσιο, γιατί οι περισσότεροι ασχολούμαστε με το να αλλάξει κάποιος νόμος. Οι νόμοι έχουν αλλάξει. Αυτό που πρέπει να αλλάξει πραγματικά είναι η νοοτροπία των ανθρώπων, οι οποίοι αξιολογούν τους άλλους ανθρώπους, τις γυναίκες εν την προκειμένη, προκειμένου να καταλάβουν μία θέση ευθύνης, διοίκησης και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό παρατηρούμε ότι όσο ανεβαίνουμε στα κλιμάκια της διοίκησης, τόσο περισσότερο φθήνουν οι γυναίκες. Οπότε το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί και επί του πρακτέου να υπάρχουν οι ίσες ευκαιρίες. Δεν νομίζω ότι οι γυναίκες φοβούνται τα πόστα ευθύνης. Η γυναίκα έχει γεννηθεί για να έχει ευθύνες. Καλός ή κακός, γιατί η γυναίκα γίνεται μητέρα και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που μπορεί να αναλάβει. Οπότε
δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος. Υπάρχει απλά ένας συνδυασμός που πρέπει να μπορεί να γίνει ανάμεσα στο τρίπτυχο γυναίκα, μητέρα, επαγγελματίας. Οπότε αν μπορέσουν αυτά να συνδυαστούν σωστά, μπορεί να είναι και μάλιστα και πολύ πιο καλή και αποδοτική όσο αφορά τη θέση εργασίας την οποία είναι να αναλάβει. Η σημαντικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ και δεκαετίες φωνάζουμε ότι τα δύο φύλλα θα πρέπει να είναι ισότιμα και ισόνομα. Δυστυχώς σε πολλούς τομείς της κοινωνίας μας ακόμα αυτό δεν ισχύει. Έτσι είναι και στον αθλητισμό. Πρέπει λοιπόν να βγούμε και να φωνάξουμε και να πούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε διαχωρισμό μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα του αθλητισμού και σαν δεύτερο συνέδριο φέτος να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτό το συνέδριο. Είναι από μόνο του ένα συνέδριο που είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Πολύ καλά γνωρίζετε όλοι ότι δεν υπάρχουν αθλητές μόνο άντρες, υπάρχουν και γυναίκες. Διπλή χαρά για μας που το κεντρικό θέμα, όλο το βάρος φέτος πέφτει στο μπάσκετ γυναικών και είμαστε εδώ να το εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Είναι ένα βήμα που μας δίνεται και είναι μεγάλη ευκαιρία για μας να πούμε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι αφορούν όλους. Οποιαδήποτε εκδήλωση η οποία διαχειρίζεται καταστάσεις που έχουν να κάνουν γενικότερα με τον γυναικείο αθλητισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το συνέδριο θεωρώ ότι θα μιλήσουν για πάρα πολλά πράγματα, για πάρα πολλές ανάγκες και αν μιλάμε για τον μπάσκετ συγκεκριμένα, η δική μου άποψη μέσα από τη δική μου εμπειρία, τον μπάσκετ είναι ένα. Δεν υπάρχει διαφορά. Απλά στο ένα παίζουν άντρες και στο άλλο παίζουν γυναίκες. Και όπως πολύ συχνά λέω ότι η διαφορά των ανδρών με των γυναικών είναι ότι οι άντρες παίζουν πάνω από το καλάθι και οι γυναίκες κάτω από το καλάθι. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι σίγουρα και δεδομένο ότι αξίζουν τα κορίτσια που ασχολούνται με τον αθλητισμό, χρειάζονται υποστήριξη και εκδηλώσεις όπως είναι το σημερινό συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να μπορέσει και με τη δική σας βοήθεια να δώσει στο γυναικείο αθλητισμό γενικότερα αλλά και ιδιαίτερα στον μπάσκετ γυναικών την αξία που αυτό που αξίζει να έχει. Νομίζω ένα τέτοιο event είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον γυναικείο μπάσκετ, για τον γυναικείο αθλητισμό. Πάντα κάνει πολύ όμορφα event η Γκαζέτα. Ευχαριστώ που με έχετε κιόλας. Νομίζω ότι όταν δείχνουμε μια τέτοια προώθηση, ένα τέτοιο media attention στο γυναικείο αθλητισμό, προκαλούμε παραπάνω ενδιαφέρον, κόσμος που μπορεί να μην ξέρει, να βλέπει αυτά τα event, να παρακολουθεί και αυτά και να αρχίσει αυτό το καινούριο. Μια καινούρια θέληση από τον κόσμο και τα λοιπά για το γυναικείο αθλητισμό που είναι και πολύ σημαντικός πιστεύω και τεράστιος, υπάρχει πολύ ταλέντο. Οπότε. Την ατυχία μου ήμουν πολύ τυχερή με τη στήριξη που δέχτηκα και από την Ισπανία εννοείται, συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλλά και από τον γενικό κόσμο και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Αλλά αυτό που μου κάνανε, δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσω ποτέ. Μου δείξανε σε μια πολύ τη χαμηλότερη στιγμή νομίζω της καριέρας μου μέχρι στιγμής ότι είναι εκεί για μένα, υπάρχει αυτή η στήριξη, ότι μου την κάνανε πολύ πιο όμορφη από ό,τι θα έπρεπε να ήταν αυτή τη στιγμή, καταλάβατε. Οπότε με βοήθησε αυτό σαν έξτρα κίνητρο, να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι μπορούν να σε στηρίξουν σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, δεν είναι μόνο για τα εύκολα. Και ήταν αυτό που χρειαζόμουν, είχα πέσει λίγο κτλ. Και είναι bigger than me τώρα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Γκαζέτα και στη φίλη μου τη Βάσο τη Στασινού για όλη αυτή τη δουλειά πίσω από αυτό που βλέπετε. Ναι, θα έλεγα ότι έχετε πολύ δίκιο. Ανήκω σε ένα από τα αθλήματα που έχει αγκαλιάσει τις γυναίκες ή αν θέλετε να το θέσω αλλιώς, οι γυναίκες το έχουν προβάλει και το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφενός στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που ασχολούνται με το γυναικείο βόλεϊ, πολύ περισσότερα από τους άντρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που πρέπει να απαντηθεί γιατί το αντρικό βόλεϊ δεν προσελκύει αγόρια, έφηβους. Το δεύτερο βέβαια και πιο σημαντικό είναι ότι το γυναικείο beach volley μας έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες από τον καιρό που έπαιζα εγώ μέχρι και στην προηγούμενη Ολυμπιάδα βλέπουμε τις γυναικείες μας ομάδες να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Πριν την προηγούμενη δεκαετία κυριαρχούσαμε στο παγκόσμιο στερέωμα, ελπίζω να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, αλλά ωστόσο για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, το γυναικείο beach volley μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες και όχι μόνο είναι εισάξιο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει την πρώτη θέση στο φιλαθλοκοινό και στη συνείδηση της πολιτείας, του κόσμου. Το αντρικό volley, μην ξεχνάτε ότι λόγω της κεκτημένης ταχύτητας των δύο άλλων δημοφιλών αθλημάτων, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, έχει γίνει επαγγελματικό.
Υπάρχουν λοιπόν πολλές δομές που ξεχωρίζουν τον επαγγελματικό αθλητισμό από τον αθλητισμό που λειτουργεί στα ερασιτεχνικά πρότυπα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτό το συνέδριο. Ελπίζω να βρούμε, να αναζητήσουμε τα προβλήματα, να βρούμε λύσεις και να φέρουμε τις γυναίκες στη θέση του αθλητισμού και των αποτελεσμάτων που τους αξίζει.